Καλησπέρα στην Κατέρινα φιλίδου. Καλησπέρα, Σιά. Λοιπόν, Κατέρινα, έχουμε χάσει το μέτρημα, νομίζω. Πόσοι νόμοι, πόσε τροπολογίε, πόσε εγκύκλοι έχουν συνταχθεί τα τελευταία δύο χρόνια για να έχουμε μια οριστική ρύθμιση αυθερέτων. Και τώρα, λοιπόν, ο νόμο προβλέπει ισχυρά κίνητρα και πολλέ εκπτώσει για να υπαχθούν οι ιδιοκτήτε αυθερέτων. Η οποία εσύ, πρέπει να σου πω ότι αντιστέκονται στεναρά. <laughs> δεν υπάγονται στη ρύθμιση. Τώρα θα ε, δούμε. Γιατί αναλυτ... περιμένουν πάντα την επόμενη. Και να που, έρχεται. που είναι πάντα καλύτερη. ε, βέβαια. Θα δούμε λοιπόν τώρα αναλυτικά όλε τι κατηγορίε, τα πρόστιμα, τα νέα πρόστιμα, τα... αλλά και τι εκπτώσει. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο νόμο δίνει τη δυνατότητα, αυτό είναι το καινοτόμο, για οριστική νομιμοποίηση ή εξαίρεση τη κατεδάφιση των αυθερέτων με αντιστάθμισμα το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αλλά δεν έχει γίνει σαφέ πώς θα πληρωθεί αυτό το περιβαλλοντικό ισοζύγιο αφού τα πρόστιμα κατά κύριο λόγο πάνω από 95% δεν θα κατευθύνονται στο πράσινο ταμείο αλλά στον εθνικό προϋπολογισμό ενώ πρέπει να σου πω ότι προβλέπεται στο σχέδιο νόμου ότι μέρος τους θα ενισχύει ακόμη και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχει καμία ή σχεδόν καμία πολεοδομική αυθαιρεσία που δεν μπορεί να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα, αφού ακόμη και σε δάση για αλλού και πρώτη αρχαιολογική ζώνη που γενικά απαγορεύεται, ακόμη και εκεί υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι εξαιρέσεων και υποπροποθέσει, τα αυθαίρετα μπορούν να τακτοποιηθούν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντο συνέταξε τη νέα ρύθμιση με σκεπτικό την οριστική επίλυση του ζητήματο και θέλοντα μέσω τη ρύθμιση να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταγραφή όλων των αυθαίρετων τη χώρα με έναν ολιστικό, δομικό τρόπο το ζήτημα των αυθαιρέτων. Σε μια εθνική προσπάθεια που αφορά εκτός των άλλων και την καταγραφή της δόμησης στη χώρα μας. Για να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του δομημένου χώρου. Οι αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να συγκροτηθούν άμεσα. Η ταυτότητα κτηρίου είναι για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατασκευών δεν πρέπει να γίνει μελλοντικό μηχανισμό νέου εκφυλισμού. Νέε έννοιε που εισάγονται είναι η κατηγοριοποίηση των αυθερέτων ανάλογα με τη βαρύτητα τη παράβαση, αλλά και η έννοια τη οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, που αντικαθιστά την έννοια τη τακτοποίηση. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για οριστική νομιμοποίηση αυθέρετων κατασκευών, αλλά ισχύει για τι τέσσερι από τι συνολικά πέντε κατηγορίε αυθαιρέτων. Έτσι, πλέον έχουμε τι μικροπαραβάσει όπω πέργολε, μπάρμπεκιου, κιόσκια και εξώστε. Για αυτέ ο ιδιοκτήτη πληρώνει εφάπαξ το ποσό των 500 ευρώ και εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση. Για μεσαίε παραβάσει, δηλαδή για αυθαίρετα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, αλλά καταγράφουν υπερβάσει δόμηση σε ποσοστό λιγότερο του 40%, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τον τύπο τετραγωνικά μέτρα επί 15%, επί τιμή ζώνη, επί ειδική κατηγορία. Και εδώ οι ιδιοκτήτε που θα υπαχθούν γλιτώνουν επίση οριστικά την κατεδάφιση. Τέλο, υπάρχει η κατηγορία των μεγάλων παραβάσεων. Εκεί κατατάσσονται ακίνητα που είτε δεν έχουν καθόλου οικοδομική άδεια είτε εμφανίζουν υπερβάσει δόμηση άνω του 40%. Αυτά πληρώνουν πρόστιμο, αλλά εξαιρούνται τη κατεδάφιση μόνο για 30 χρόνια και όχι για πάντα. Παραλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντο προβλέπει τακτοποίηση και για τα παλιά ακίνητα. Για τα πρώτου 1975, ο ιδιοκτήτη πληρώνοντα σε φάπαξ 500 ευρώ απαλλάσσεται άλλων οικονομικών υποχρεώσεων και το γλιτώνει από την κατεδάφιση. Ενώ για τα αυθαίρετα πρώτου 1983 πληρώνει πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του τύπου και επίση το γλιτώνει από την κατεδάφιση. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτε θα πρέπει να προσκομίζουν αεροφωτογραφίε που θα αποδεικνύουν το χρόνο κατασκευή που αποδεικνύεται τελικά κρίσιμο για τον υπολογισμό και του προστίμου, ενώ η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου παραμένει η 23η Ιουλίου του 2011. Δηλαδή, όποιο αυθαίρετο σηκώθηκε μετά από αυτή την ημερομηνία δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση και θεωρείται κατεδαφιστέο. Οι δόσει για την αποπληρωμή των προστίμων αυξάνουν από 48 σε 60, ενώ προβλέπονται γενναίε εκπτώσει με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Έτσι, ανάπηροι σε ποσοστό 80%, λαμβάνουν έκπτωση 85% επί του ποσού, οι πολίτεχνοι 80%, οι τρίτεχνοι μέχρι 70%, αν όμω έχουν εισόδημα έω 25.000 ευρώ το χρόνο. Εκτός 80% επίση λαμβάνουν ομογενεί, παλινοστούντε και μέλη τη μουσουλμανική κοινότητα τη Στράκη. Όσοι καταβάλουν το 30% εντό εξαμήνου λαμβάνουν επιπλέον έκπτωση 10%. Συνολικά μειώνεται το ύψο των προστίμων. Έτσι, για παράδειγμα, για αυθαίρετη κατασκευή 80 τετραγωνικών μέτρων μετά το 2003 σε περιοχή με τιμή ζώνη 1.800 ευρώ, το πρόστιμο διαμορφώνεται με τι εκπτώσει στα 12.960 ευρώ αντί 15.120 που προβλέπει ο ισχύον σήμερα νόμο.